Καλησπέρα σας, ευλογημένοι μου τηλεθεατέ. Με τη βοήθεια του παντοδυνάμου Θεού βρισκόμαστε και πάλι κοντά σας απόψε, διαμέσου της θρησκευτικής αυτής τηλεοπτικής εκπομπής, την οποία σας προσφέρει ο Καθεδρικός Ναός της Αγίας Μαρκέλας. Απόψε με τις σεπτές ευχές και ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Πέτρου, ερχόμεθα να ανοίξουμε στην αγάπη σας τα πρόθυρα της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος. Προετοιμαζόμαστε όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί επί το αυτό, εν ενή στόματι και μια καρδία να εισοδεύσουμε στα Άγια των Αγίων της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος. Πόσο δύσκολο είναι, αδελφοί μου, κάνω μια παρένθεση αυτή τη στιγμή, γιατί αισθάνομαι τόσο κοντά σας πλέον, αισθάνομαι τόσο ενωμένος μαζί σας πνευματικός διαμέσου αυτής της εκπομπής, γιατί έρχομαι σε τακτική επαφή μαζί με τους τηλεθεατάς στους δρόμους της Αστορίας, διαμέσου του τηλεφώνου, και δεν αισθάνομαι αυτή την απόσταση πλέον μαζί σας. Δεν αισθάνομαι αυτή την απομάκρυνση. Αισθάνομαι μία πνευματική εγκύτητα μαζί σας και θέλω να κάνω μία παρένθεση. Ότι κάθε φορά που έρχομαι κοντά στην αγάπη σας διαμέσου αυτής της εκπομπής, αισθάνομαι ένα ιερό δέος μέσα στην καρδιά μου. Γιατί αποτείνουμε στο λογικό πείμνιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είσαστε τα πρόβατα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για σας, για όλο τον κόσμο βεβαίως. Σταυρώθηκε ο Κύριός μας. Και εμείς οι κληρικοί έχουμε μία τεραστία ευθύνη απέναντι στον κόσμο, απέναντι στο λαό του Θεού. Πώς θα μεταδώσουμε το μήνυμα της αγάπης του Κυρίου μας, το μήνυμα όμως του Ευαγγελίου, το μήνυμα της Ορθοδοξίας. Δεν μπορούμε να μεταδώσουμε αλότρια μηνύματα, παραποιημένα μηνύματα. Ταυτόχρονα δεν μπορούμε να συνθηκολογήσουμε την αμαρτία. Δεν μπορούμε να συνθηκολογήσουμε την αίρεση, με τις κοσμοθεωρίες της εποχής μας. Πρέπει το μήνυμα της Ορθοδοξίας να είναι ολοκάθαρο. Αυτό ακριβώς που μετέδωσε ο Χριστός μας. Και πόσο δύσκολο είναι αυτό, γιατί υπάρχουν αρκετές ψυχές, αρκετοί άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι βρίσκονται άπομε μακρυσμένοι από το Ευαγγέλιο, μακριά από την Ορθοδοξία, και δεν τους καταδικάζουμε γι' αυτό, αλλά ταυτόχρονα όταν ακούνε το μήνυμα της Ορθοδοξίας, αισθάνονται τρόπον τεινά ότι τους προκαλούμε, ότι γίνεται μία μάχη, ότι γίνεται ένας πόλεμος εναντίον τους, ενώ αυτός δεν είναι ο σκοπός μας. Σκοπός αυτής της εκπομπής και του κάθε Ορθόδοξου κηρύγματος. Είτε αυτό γίνεται από τον άμφωνα της Εκκλησίας, είτε αυτό γίνεται από ραδιοφώνου, είτε από τηλεοράσεως, είτε από το βιβλίο, είτε από το έντυπο. Σκοπός του Ορθοδόξου κηρύγματος είναι όχι να προκαλέσουμε την αντίδραση των αντιθέτων ή αυτών που βρίσκονται μακριά από τον Χριστό, αλλά πρωταρχικώς να στερεώσουμε την πίστη των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών και δεύτερον να προκαλέσουμε όχι την αντίδραση, αλλά τουλάχιστον το ενδιαφέρον για το πρόσωπο του Χριστού αυτών των ανθρώπων που είτε έχουν ψυχρανθεί με την Εκκλησία, είτε έχουν απομακρυνθεί από την Εκκλησία ή δεν έχουν νιώσει το βάθος της Ορθοδόξου θεολογίας. Και είναι δύσκολος αυτός ο αγώνας, γιατί πολλές φορές υπάρχουν οι παρεξηγήσεις, πολλές φορές το κήρυγμα αυτό απομακραίνει αυτούς τους ψυχραμένους από την Εκκλησία, πιο μακριά από την Εκκλησία. Εάν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, αισθάνομαι πολύ άσχημα. Εάν δηλαδή με το κήρυγμά μου τρόπον τεινά αυτοί που βρίσκονται άπομε μακρυσμένοι από την Εκκλησία λόγω της ανικανότητός μου να αναπτύξω αυτό που θα ήθελα να αναπτύξω μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, τότε ζητώ συγγνώμη από αυτούς. Γιατί αυτός δεν ήταν ο σκοπός μου. Δεν θέλω κάτι τέτοιο να συμβεί. Αλλά επανέρχομαι στην αρχή του λόγου μου, ότι εισοδεύουμε στα Άγια των Αγίων της Μεγάλης Εβδομάδος και τώρα στέκομαι μπροστά σας και πάλι. Και πρέπει να αναφερθώ στο έλεος του Θεού, στο Ευαγγέλιο του Θεού, στους βίους των Αγίων, για να μπορώ να προκαλέσω σε εσάς αυτό το πνευματικό ξύπνημα της ψυχής. Έτσι λοιπόν, απόψε αδελφοί μου, τρίτη βράδυ, θέλω να ενθυμηθούμε όλοι μας, επί το αυτό, τον βίο της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Γιατί το λέγω αυτό? Γιατί πρέπει να θυμηθούμε την Αγία Μαρία, την Αιγυπτία? Γιατί προχθές Κυριακή, Πέμπτη Κυριακή των Νηστιών, η Εκκλησία έταξε να ενθυμούμεθα τη μνήμη αυτή της Αγίας της Εκκλησίας μας. Γιατί και αυτή ήταν αδιάφορη, μακριά από το Θεό, τόσο μακριά που δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπος, κι όμως επλησίασε τον Χριστό. Τον επλησίασε σε τέτοιο μεγάλο σημείο που σήμερα είναι Αγία της Εκκλησίας μας. Γιατί η Εκκλησία προβάλλει τη μνήμη της Αγίας Μαρίας? Γιατί αυτό που έπασχε, από αυτό που έπασχε η Αγία Μαρία, την αμαρτία δηλαδή,
πάσχουν πολλοί άνθρωποι από αυτό το πάθος. Ποιος μπορεί να αρνηθεί ότι στις μέρες μας αυτές τουλάχιστον δεν είναι σχετική μνήμη της Αγίας Μαρίας. Ο πανσεξουαλισμός υπάρχει παντού, όπου και αν γυρίσει κανείς. Σε σπίτια, σε σχολεία, σε οικογένειες, σε εργοστάσια, σε εργασίες. Παντού υπάρχει αυτός ο πανσεξουαλισμός. Προβάλλεται η αμαρτία σαν φυσική κατάσταση της ζωής. Ιδίως και από αυτό το μέσο με το οποίο έρχομαι σε επικοινωνία μαζί σας, διαμέσου της τηλεοράσεως. Μήπως δεν το ξέρουμε όλοι αυτό, ότι προβάλλεται αυτός ο πανσεξουαλισμός, αυτή η ανηθικότης και τα παιδιά μας δηλητηριάζονται κάθε μέρα από αυτό το δηλητήριο, από αυτή την σαρκολατρία. Πόσες φορές δεν ακούμε τις τραγωδίες μέσα στις οικογένειες. Άνθρωποι να έρχονται να μας παραπονούνται και να μας λέγουν ότι τα παιδιά μας έφυγαν από την εκκλησία, έφυγαν από το σπίτι, έφυγαν από το δρόμο του Θεού και έχουν περιπλακεί μέσα στα πλοκάμια της αμαρτίας και ζουν ανήθικο τρόπο ζωής. Φταίνε τα παιδιά. Τα παιδιά φταίνε που έφυγαν από το δρόμο του Θεού. Γιατί έφυγαν τα παιδιά από το δρόμο του Θεού? Γιατί τα νεαρά μας αυτά βλαστάρια βρίσκονται βυθισμένα μέσα στην αμαρτία? Δεν φταίνε τα παιδιά. Το περιβάλλον, αδελφοί μου. Ναι. Ίσως και η δική μας η αδιαφορία. Ίσως διότι και εμείς έχουμε ξεχάσει τις υποχρεώσεις μας εναντίον των παιδιών μας, ενώπιον των παιδιών μας. Το περιβάλλον στο οποίο υπάρχουμε, αδελφοί μου, είναι τόσο αμαρτωλό και προκαλεί την νεολαία σε τέτοιο μεγάλο σημείο που τόσο δύσκολα είναι, αδελφοί μου, για τα παιδιά μας να σταθούν όπως θέλει ο Θεός μας, όπως θέλει η Εκκλησία, και ξεφεύγουν από το δρόμο του Θεού, όπως η Αγία Μαρία η Αιγυπτία. Ήταν 13 χρονών, ζούσε στην Αίγυπτο της Αλεξάνδρειας, τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Τότε ο χριστιανισμός ζούσε πολύ έντονα το μυστήριο της σωτηρίας. Οι Ορθόδοξοι χριστιανοί ζούσαν αποκλειστικά, θα λέγαμε, για τη χάρη του Θεού. Στα 13 της χρόνια εγκαταλείπει όμως την Εκκλησία και πέφτει στην αμαρτία. Έκτοτε ζει έναν ανήθικο και αμαρτωλό τρόπο ζωής. Όταν έφτασε σε μια κάπως πιο ανεπτυγμένη ηλικία, στα 18 της χρόνια, και αφού έχει ζήσει πλέον πέρα ως πέρα την αμαρτία και ζούσε την ακολαστία, την ακολασία σε τέτοιο μεγάλο σημείο που θα λέγαμε ότι είχε γίνει δοχείον του διαβόλου, δοχείον του σατανά, φεύγει από την Αλεξάνδρεια και ξεκινάει ένα οδηπορικό μέχρι της πόλεως των Ιεροσολύμων. Αλλά έφυγε από την Αλεξάνδρεια να πάει στα Ιεροσόλυμα όχι για να προσκυνήσει, μα επειδή πολλοί προσκυνητές έφυγαν από την Αίγυπτο για να προσκυνήσουν, είδε νεαρά πρόσωπα εκεί και είπε, ας πάω να ευχαριστηθώ και εκεί τη ζωή μου. Ήθελε να ζήσει την αμαρτία και στην πόλη των Ιεροσολύμων. Εκεί λοιπόν, πηγαίνοντας για τα Ιεροσόλυμα, αναφέρει ο ίδιος ο βιογράφος της, ο Άγιος Ζωσιμάς, ότι μέσα στο καράβι έπεφτε συνεχώς στην αμαρτία και παρέσυρε κι άλλους ανθρώπους στην αμαρτία. Και όταν έφτασε στα Ιεροσόλυμα και εκεί, αντί να προσκυνήσει τον τάφο του Χριστού, παρέσυρε κι άλλους ανθρώπους στην αμαρτία. Είχε γίνει, θα λέγαμε, ο αγωγός των σατανικών ενεργειών. Εν μια των ημερών όμως, αυτή η ποταπός, η αμαρτωλή αυτή γυναίκα πλέον, μπήκε σε έναν λογισμό. Έβλεπε τους χριστιανούς να προστρέχουν στο ναό της Αναστάσεως, εκεί που είναι ο τάφος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εκεί που υπάρχει ο φρικτός Γολγοθάς, η Αγία Αποκαθήλωσης, όλα τα ιερά προσκυνήματα της πίστεώς μας. Έβλεπε τους χριστιανούς να προστρέχουν στην εκκλησία και μέσα της ξεκίνησε ένας περίεργος λογισμός. Από περιέργεια είπε, για να πάω να δω. Τι κάνουν αυτοί μέσα στην εκκλησία τους? Γιατί είχε ξεχάσει τελείως την εκκλησία. Είχε τόσο πολύ ξεφύγει από την εκκλησία. Ζούσε καθημερινώς το αμάρτημα της πορνείας. Είχε ξεπέσει πέρα ως πέρα στον πανσεξουαλισμό. Και από περιέργεια πήγε να προσκυνήσει. Όχι από ευλάβεια, ούτε από πνευματικό ενδιαφέρον. Από περιέργεια πήγε στην εκκλησία, στον πανίερο ναό της Αναστάσεως. Ο ναός ο οποίος υπάρχει μέχρι των ημερών μας, εκεί στο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων. Και πηγαίνοντας για τον ναό της Αναστάσεως, έμπαιναν μέσα χιλιάδες άνθρωποι, γιατί έπρεπε να προσκυνήσουν τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, ο οποίος υπήρχε άθικτος στην εποχή εκείνη, ολόκληρος ο Σταυρός του Κυρίου μας. Έμπαιναν λοιπόν χιλιάδες χριστιανοί μέσα στην εκκλησία. Προσπάθησε να μπει και η Μαρία, η Αιγυπτία, και έγινε κάτι φοβερό. Μία αόρατη δύναμη την έσπρωξε μακριά από την είσοδο της εκκλησίας. Όλοι έμπαιναν μέσα, εκείνη δεν μπορούσε να μπει μέσα. Προσπάθησε μια,
Προσπάθησε δύο, προσπάθησε τρεις φορές. Δεν μπορούσε να μπει μέσα στην εκκλησία. Μια ώρα τη δύναμη την έσπρωχνε έξω από την εκκλησία. Ανατρίχιασε. Κατάλαβε εκείνη τη στιγμή το τι συνέβαινε. Κατάλαβε ότι η δικαιοσύνη του Θεού δεν την επέτρεπε να μπει μέσα στην εκκλησία. Συναισθάνθηκε έξαφνα την αμαρτωλότητά της. Κατάλαβε σε τι σημείο είχε πέσει. Αλλά κατάλαβε ότι υπάρχει Θεός. Ότι υπάρχει ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός και υπάρχει η δικαιοσύνη του Θεού. Σηκώνει λοιπόν τα μάτια της και βλέπει ξαφνικά στην πύλη της εκκλησίας της Αναστάσεως, βλέπει την εικόνα της Παναγίας μας και η Παναγία είχε απλωμένα τα χέρια της, όπως την ξέρουμε όλοι μας, όπως την βλέπουμε εικονογραφισμένη στην πλατιτέρα των ουρανών, εκεί σε αυτή την περίφημη εικόνα. Ήταν υπεράνω της πύλης της εκκλησίας και βλέποντας την Παναγία μας, έκανε την υπόσχεσή της. Παναγία μου, από τώρα σου δίνω την υπόσχεση. Θα πάψω την αμαρτία. Αξίωσε με μόνο να προσκυνήσω τον σταυρό του Υιού σου και ξεκινάω, φεύγω από τον κόσμο και θα πάω να ζήσω ασκητική ζωή. Τότε λοιπόν όταν έκανε την υπόσχεσή της αυτή άμα και εξομολόγηση, η αόρατη δύναμη που την έσπρωχνε να μην μπει μέσα στην εκκλησία, τότε την έσπρωξε να μπει μέσα στην εκκλησία. Και αισθάνθηκε αυτό, το αισθάνθηκε αυτό η Ιωσία Μαρία και μπαίνει μέσα στην εκκλησία του Ναού της Αναστάσεως και τα μάτια της αντικρίζουν το Σταυρό του Χριστού. Τι δάκρυα θα έχει σε εκείνη τη στιγμή, τι συγκίνηση θα αισθάνθηκε. Πλησίασε το Σταυρό, τον προσκύνησε και αφού προσκύνησε στη συνέχεια τον τάφο του Κυρίου μας, έφυγε από τα Ιεροσόλυμα και πήγε εις την έρημο του Ιορδάνου. Και εκεί έμεινε για 40 ολόκληρα χρόνια αγωνιζομένη εναντίον της αμαρτίας και νίκησε την αμαρτία τελικώς. Στα τέλη της ζωής της έγινε η συνάντηση μεταξύ του Οσίου Ζωσιμά και της Αγίας Μαρίας. Ένας άλλος Όσιος την συνάντησε στα τελευταία της, μετά αφού πέρασε 40 ολόκληρα χρόνια μέσα στην έρημο. Όταν την συνάντησε ο Όσιος Ζωσιμάς, είχε πλέον αγιάσει η Αγία Μαρία. Είχε γίνει Αγία. Το Άγιο Πνεύμα είχε κατοικήσει μέσα της. Γιατί όταν κατάλαβε η Αγία Μαρία πλέον την παρουσία του Ζωσιμά, του Αγίου Ζωσιμά, τον φωνάζει από μακρινά και του λέει «Πάτερ Ζωσιμά, ιστή ελίληθας, γιατί ήρθες εδώ πέρα να δεις μια αμαρτωλή γυναίκα». Και εξαφνιάστηκε ο Ζωσιμάς, γιατί όχι μόνον τον προσκάλεσε, αλλά τον εκάλεσε και με το όνομά του. Είχε δεχθεί πλέον το πλήρωμα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος η Αγία Μαρία μέσα της. Αγίασε η Αγία Μαρία. Μετά από λίγο καιρό απέθανε και ανεβιβάστηκε στο ύψος της ουρανίου βασιλείας. Παράδειγμα ζωντανό για μας η Ιωσία Μαρία. Έχει πολλά στοιχεία η βιογραφία της και δεν προφτάνουμε απόψε να τα πούμε όλα. Ξέρω πάντως ότι ο Άγιος Ζωσιμάς της μετέδωσε την Θεία Ευχαριστία, το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας και μετά απέθανε εν Κυρίω η Αγία Μαρία, αφού προηγουμένως διηγήθηκε στον Όσιο Ζωσιμά ολόκληρο το βίο της και το πώς μέσα στην έρημο επάλεψε εναντίον της αμαρτίας και πώς με όλες τις δυνάμεις της αντιστάθηκε σε αυτήν. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, αδελφοί μου, η Εκκλησία προέβαλε το πρόσωπο της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Εμπρός λοιπόν, αδελφοί μου, δεν υπάρχει πρόφαση για μας. Όσο αμαρτωλός κι αν είμαι, όσο κι αν έχω ξεπέσει, μπορώ να αγγίξω τον Χριστό. Μπορώ να τον πλησιάσω. Μπορώ κι εγώ να εισοδεύσω στα Άγια των Αγίων της Θείας Χάριτος, αφού μια ποταπή γυναίκα σαν την Αιγυπτία Μαρία. Και αυτή ήταν αμαρτωλή κι όμως άγγιξε τον Χριστό, όπως η πόρνη του Ευαγγελίου. Άλυψε με μοίρα τα πόδια του Κυρίου μας, όπως ο ληστής. Και αυτός άγγιξε τον Χριστό, όπως ο Βλάσιμος, ο Διώκτης, ο Απόστολος Παύλος, εδίωξε τον Χριστό, μα στο τέλος άγγιξε την χάρη του Ναζωραίου. Έτσι λοιπόν όλοι μας, όσο αμαρτωλοί κι αν είμαστε, δεν υπάρχει εμπόδιο, αδελφοί μου. Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο καθόλου. Μικροί και μεγάλοι, νέοι και ηλικιωμένοι, άνδρες και γυναίκες, όλοι έχουμε αμαρτήσει μπροστά στο Θεό. Ας πλησιάσουμε τον Ναζωραίο, αδελφοί μου. Με ταπείνωση, με εγκράτεια, με υπομονή, με υπακοή, να αισθανθούμε μέσα στην καρδιά μας τη Θεία του Χάρη. Πλησιάζει λοιπόν η Μεγάλη Εβδομάδα. Ας νηστέψουμε από αυτή την εβδομάδα, τουλάχιστον αδελφοί μου. Όσοι κρατήσαμε την νηστεία, έβγε και υπέρευγε. Όσοι διέκοψαν την νηστεία, ας ξεκινήσουμε και πάλι την νηστεία.
τελειώνοντας το πρόγραμμα, θα ήθελα να παρακαλέσω την αγάπη σας να προσέλθετε στις θείες και ιερές λειτουργίες οι οποίες θα γίνουν στον καθεδρικό ναό της Αγίας Μαρκέλας που βρίσκεται στην Αστόρια της Νέας Υόρκης. Αύριο το βράδυ, Τετάρτη βράδυ, θα έχουμε την νυχτερινή προηγιασμένη θεία λειτουργία και θα παρακαλέσω την αγάπη σας να έρθετε. Αλλά οι θείες λειτουργίες δεν γίνονται μόνο στις εκκλησίες της Ιεράς Μητροπόλεως Αστορίας, διότι ο αγώνας της Ορθοδοξίας υπάρχει σε όλα τα πλαίσια της Εκκλησίας της Αμερικής. Πλησιάζεται όλους τους ιερούς ναούς των Ορθοδόξων Χριστιανών. Πλησιάζεται να εκκλησιάζεστε, αδελφοί μου, όπου υπάρχει η πηγή της παραδόσεως. Αλλά και όπου αλλού αναπαύεται η συνείδησή σας. Πηγαίνετε και προστρέχετε στις Ορθόδοξες Εκκλησίες, αδελφοί μου, για να λαμβάνετε τη Θεία Χάρη μέσα στις καρδιές σας. Παντού, όπου υπάρχει Ορθόδοξος Εκκλησία, πηγαίνετε να εκκλησιαστείτε, αδελφοί μου, αυτές τις μεγάλες ημέρες. Αύριο το βράδυ στην Αγία Μαρκέλα θα έχουμε την προηγιασμένη Θεία Λειτουργία και το Σάββατο το πρωί, το Σάββατο του Λαζάρου. Μην ξεχνάτε όμως, μεθαύριο, Πέμπτη βράδυ, θα έχουμε και πάλι την τηλεοπτική μας εκπομπή και θα παρακαλέσω όλοι σας να συγκεντρωθείτε, διότι θα μιλήσουμε για την Ανάσταση του Λαζάρου και για την είσοδό μας στη Μεγάλη Εβδομάδα και θα έχουμε και επισκέπτη κοντά μας τον πατέρα Βυσαρίωνα από την Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα είναι κοντά μας για να μιλήσει για το μυστήριο της Ορθοδοξίας. Όσοι έχετε απορίες για ό,τι είπαμε απόψε, μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε στο τηλέφωνο το οποίο βλέπετε στις οθόνες σας, αν θέλετε να πληροφορηθείτε οτιδήποτε γύρω από το μυστήριο της εξομολογήσεως, γύρω από το μυστήριο της μετανοίασης, γύρω από τις ιερές ακολουθίες του καθεδρικού μας ναού που βρίσκεται στην Αστόρια της Νέας Υόρκης της Αγίας Μαρκέλας. Καληνύχτα σας, αδελφοί μου. Εύχομαι να σας μετέδωσα το μήνυμα της χάριτος του Ευαγγελίου. Όλοι μας να πλησιάσουμε τον Αζωραίο, όπως η Αγία Μαρία η Αιγυπτία. Όλοι μας να πλησιάσουμε τη Θεία του Χάρη. Όλοι μας να προσπέσουμε στα πόδια του Ναζωραίου, γιατί υπάρχει καιρός ακόμα. Έφτασε η Μεγάλη Εβδομάδα. Όλοι μας να προετοιμαστούμε με μετάνοια, με εξομολόγηση και ή δυνατόν με δάκρυα μετανοίας, για να λάβουμε κι εμείς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Καλή νύχτα σας.